κύριο Σιλούρη στην Βουλή. Είναι εκεί η Ιωάννα Νικολάου. Η Ιωάννα, είμαστε κοντά σας και σας ακούμε. Καλό μεσημέρι, πάρη κυρίες και κύριοι. Ναι, βρισκόμαστε εδώ στην οικία της κυρίας Θεοχάρους. Θα προβεί τώρα σε δηλώσεις η κυρία Ρούλα Γεωργιάδου. Καλό μεσημέρι. Μετά την παραίτηση του κυρίου Σιλούρη, ως πρώτη επιλαχούσα και με βάση την κειμένη νομοθεσία, αναλαμβάνω την κενωθής ανέδρα. Θα είμαι βουλευτής του κινήματος Αλληλεγγύη και θα αναλώσω το άπαν των δυνάμεών μου για το καλό του λαού μας και για να ανατρέψω αυτόν το αρνητικό κλίμα προς τους πολιτικούς. Όπως γνωρίζετε, δεν είμαι πολιτικός. Άλλη είναι η δουλειά μου. Αλλά ευχαριστώ τη δόκτωρα Ελένη Θεοχάρους που το 2016 με εμπιστεύτηκε ως υποψήφια του κινήματος αλληλεγγύης. Και σήμερα της υπόσχομαι ότι θα φανώ αντάξια των προσδοκιών της και των αγώνων της. Και κλείνω που θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτήν τη γυναίκα που την παρακολουθούσα χρόνια για τις πράξεις της, που από αυτήν έμαθα να βοηθώ και να προσφέρω στον κόσμο. Μπράβο, Ρούλα. Η οικογένεια της αλληλεγγύης με πολύ χαρά καλωσορίζει την αγαπητή μας Ρούλα. Είμαστε σίγουροι όλοι και οι συνάδελφοι της, οι βουλευτές και όλο το προσωπικό ότι θα ανταποκριθεί στα καθήκοντά της και θα είναι μια καλή βουλεύτρια. Και της ευχόμαστε να εργαστεί με ζήλο, όπως μας έχει μάθει σε όλη της τη ζωή, με αυταπάρνηση, για να δικαιώσει όλους τους αγώνες που έχει κάνει μέχρι σήμερα. Για τον άρρωστο, για τον καρκινοπαθή, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα δικαιώματα των γυναικών που βιάζονται βάναυσα, για όλους εκείνους τους αγώνες που την έχουν καταξιώσει στα βλέμματα του κυπριακού λαού. Πότε μπαίνετε στη Βουλή, πότε αναμένετε η ορκομοσία, εάν σας έχουν ενημερώσει? Νομίζω αύριο είναι η ορκομοσία από ό,τι πληροφορήθηκα, και την Παρασκευή, κυρία Θεοχάρους, νομίζω είναι η πρώτη. Θα ανακοινωθώ, δεν έχουν πάρθει ακόμα. Ο κύριος Γιωργάλας τα ξέρει καλύτερα. Οι αποφάσεις για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί και το χρονοδιάγραμμα θα πάρθουν αύριο στην σύσκεψη των αρχηγών. Αυτό που γνωρίζω μέχρι τώρα είναι ότι θα γίνει η ορκομοσία αύριο. Ευχαριστούμε όλους.